το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρανιδίου συνεδρίασε χθες σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Διδήμων, παρουσία δημοτών και του Αντιπροέδρου της ΤΕΔ Καργολίδας Χρήστου Τσακαλιάρη. Στη συνεδρία συζητήθηκε το καυτό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Διαβάζω την επιστολή που έστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα τοπικά συμβούλια του Δήμου Κρανιδίου το Περιβαλλοντικό Σωματείο Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας. Στη συνάντηση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων στον Άφλιο στις 2 Πρώτου του 2010, ο παρεστάμενος υφυπουργός κ. Μανιάτης δήλωσε τα παρακάτω. Πρώτον, εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης δεν προβλέπεται από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεύτερον, η πολιτική που σχεδιάζεται βασίζεται στην ανακύκλωση. Τρίτον, κάλεσε τους δημάρχους να διαμορφώσουν τις θέσεις τους μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να τις υποβάλουν στον κύριο Περιφερειάρχη. Έτσι, που να διαμορφώσουν υπό την περιφέρειά τους άξονες δράσης τους και τις πολιτικές όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με αυτά τα δεδομένα, ο σημερινός σχεδιασμός για αποθήκευση σύμμικτων δεμάτων απορριμμάτων στη θέση Σταυρός Διδήμων χρειάζεται επανεξέταση, αφού δεν υπάρχει πλέον και επίσημα ο αποδέκτης των δεμάτων εργοστάσιο διαχείρισης που προέβλεπε το σχέδιο του προηγούμενου Περιφερειάρχη. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδος ζητά να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με τη δυνατότητα πολιτών και φορέων να τοποθετηθούν και έτσι να διαμορφωθεί η θέση που θα μεταφερθεί στον κύριο Περιφερειάρχη. Υπενθυμίζουμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιώνης για ανακύκλωση, απόφαση που είναι μέσα και στη δική μας θέση για μείωση του όγκου ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση. Κρανίδη 21 Απρίλιο 2010. Ο ετών Στέλιος Σταματάκης, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Σωματείου Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδος. Ναι, κύριε Δημάρχη. Επειδή το υπογράφει ο κύριος Σταματάκης, ήταν στο φορέα διαχείρισης όταν είχε κληθεί ο υφυπουργός. Ήταν. Έχω να κάνω την εξής ερώτηση. Και επικαλούμε τη μαρτυρία του κύριου Τσακαλιάρη, που είναι μέλος, ήμουν βέβαια μέσα. Το δυστύχημα είναι ότι σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης, γιατί μέχρι τις 4 η ώρα ήταν στον Περιφερειάρχη, γιατί είχε καλέσει τους φορείς των νομών όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αλλά ο κύριος υφυπουργός, καταρχάς, δεν είπε ότι δεν θα γίνει εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης. Πρώτον, ένα θέμα που υπάρχει και είναι λάθος σε αυτή την επιστολή. Και επίσης, αυτό που είπε ο κύριος υφυπουργός ήταν ότι δεν είναι υπεύθυνος με το σημερινό καθεστώς για τη διαχείριση των απορριμμάτων το ΕΠΕΧΟΔΕ, γιατί μέχρι πρότινος τη διαχείριση την είχε το Υπουργείο Εσωτερικών. Μόλις αναλάβαμε και κυρίως μετά, νομίζω, την έλευση του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αγγελόπουλου, του Γενικού Γραμματέα, μας κάλεσε στο γραφείο του και ο άνθρωπος πήρε κάποιες πρωτοβουλίες. Είχε έρθει με αυτή τη λογική, να λύσει το θέμα της διαχείρισης. Εμείς είχαμε ένα περιφερειακό σχεδιασμό, τον οποίο τον είχε καταρτήσει και τον είχε εγκρίνει η κυρία Αβούρη. Λοιπόν, αυτός, βλέποντας ότι δεν βρίσκαμε λύση, πήγε σε μία λύση η οποία ήταν, και όλοι οι δήμαρχοι το ομολόγησαν, κάναμε μια σύσκεψη στο γραφείο του, λέει, θα πάω στη λύση των δεματοποιητών. Όσον αφορά τώρα την υπόλοιπη Πελοπόννησο, πρέπει να σας πω ότι αν διαβάσετε λίγο τις εφημερίδες, στην Καλαμάτα δεν ξέρουν να τα κάνουν τώρα. Τους έκλεισε ο εισαγγελέας στη Χωματερή και δεν ξέρουν να κάνουν τα σκουπίδια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Καλαμάτα θα έχουν μεγάλα προβλήματα. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα, ως Αργολίδα, καθίσαμε κάτω και συζητήσαμε. Λοιπόν, τι αποφασίσαμε εκεί. Στην αρχή ο σχεδιασμός έλεγε ένας δεματοποιητής στο Άργος. Όμως, εδώ ο Δήμαρχος Κρανιδίου είπε ότι καλό είναι και η Ανατολική Αργολίδα, είναι ότι η Ανατολική Αργολίδα να έχει ένα δικό της δεματοποιητή, γιατί το κόστος μετακίνησης αυτών των σκουπιδιών είναι τεράστιο προς το Άργος. Και αυτό βέβαια μην νομίζετε ότι θα το πληρώσει το κράτος. Θα το πληρώσουμε εμείς. Αυτά είναι ανταποδοτικά τέλη. Λοιπόν, διεκδίκησε έναν δεματοποιητή προκειμένου να μειώσει και το κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων. Και βέβαια ο Περιφερειάρχης, επειδή έκρινε σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε και με τη σύμβουλό του κτλ. Και με τις συνεννοήσεις που είχε κάνει με το αρμόδιο Υπουργείο, έκρινε ότι μόνο ο Δήμος Ερμιώνης και ο Δήμος Κρανιδίου δεν φτάνουν. Μας πήρε τηλέφωνο, με κάλεσε πάνω και εμένα και το Δήμαρχο Επιδαύρου και λέει, προκειμένου να εξυπηρετήσετε και να βοηθήσετε να γίνει ο δεματοποιητής στην συγκεκριμένη περιοχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορείτε να τα πάτε και εσείς εκεί. Για να μπορέσουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, μην σχολιάζετε, εγώ σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια τι έγινε. Λοιπόν,
Γιατί διαφορετικά ο δερματοποιητής θα πάει στο Άργος. Εγώ σας λέω και κάτι άλλο. Σαν δήμαρχος Ασκληπίου, εμένα δεν με βολεύει αυτό. Γιατί με τον καινούριο δρόμο που φτιάχνεται, το Άργος είναι πιο κοντά σε σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή εδώ πέρα. Λοιπόν, συμφωνήσαμε σε αυτό, εγκαταστάθηκε. Άρχισαν οι διαδικασίες εγκατάστασης. Ο πρώτος που έχει εγκατασταθεί είναι αυτός ο δερματοποιητής, εδώ, των διδήμων. Και τώρα γίνονται κάποιες εργασίες στο Άργος, όπου θα είναι ο δεύτερος δερματοποιητής που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλου του αργολικού πεδίου, δηλαδή των δήμων του Κάμπου, πέρα των τεσσάρων δήμων που γνωρίζει Δερμιώνης, Κρανιδίου, Ασκληπίου και Επιδαύρου, που υποτίθεται θα εξυπηρετηθεί εδώ. Λοιπόν, όμως είχαμε την κυβερνητική αλλαγή. Εκεί, σε μια συνάντηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία παρίστατο και ο κύριος Φύρης, ο Δήμαρχος, με τον νέο Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημιχάλη, μας είπε το εξής, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, οι περισσότεροι από εμάς δεν το περιμέναμε. Λέει, ο παλιός Περιφερειάρχης δεν είχε προλάβει να αλλάξει τον περιφερειακό σχεδιασμό. Δεν υφίσταται περιφερειακός σχεδιασμός, λέει. Έχουμε μείνει ακόμα στον περιφερειακό σχεδιασμό του 2005. Λοιπόν, τώρα λέει εγώ, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπου σήμερα το προσδιορίσε σε ελάχιστους μήνες, γιατί σήμερα ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, ο οποίος θα ήταν εδώ, ήταν πάνω σε μια σύσκεψη μαζί με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ της Κορίνθου, που είναι ο κύριος Πνευματικός, ο Δήμαρχος Κορίνθου, και μαζί με τον πρόεδρο της ΦΟΣΔΑ Αρκαδίας, που είναι ο κύριος Κοτσιάνης, Δήμαρχος Τρίπολης, ήταν σε μια σύσκεψη. Είπε ότι σε 4-5 μήνες θα υπάρχει ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός. Εγώ το θεωρώ βέβαια φιλόδοξο αυτό, γιατί χρειάζονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μακάρι να μπορεί να τα καταφέρει. Λοιπόν, και μας είπε, παρουσία ήταν και ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, ήμουν εγώ, ήταν ο κύριος Φυρής, ήταν. Ποιοι άλλοι, ήταν ο Δήμαρχος Κουτσοποδίου. Είμαστε 6-7 άτομα. Μας είπε ότι μέσα στο νέο περιφερειακό σχεδιασμό θα εντάξει και τους δερματοποιητές, οι οποίοι, λέει, ακόμα και ως ημίμετρο, έχουν και τώρα νομιμοποίηση. Αυτό είπε ο κύριος Χατζημιχάλης, επιλέξει.